Πώς είναι η αγορά? Η αγορά είναι μπουδιασμένη, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος έχει πέσει στα σούπερ μάρκετ και θεωρώ ότι είναι και υπερβολή, δηλαδή, γιατί δημιουργούνται ελλείψεις ενώ δεν θα μπορούσαν να... δεν θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες. Και οι ελλείψεις ξέρουμε ότι δημιουργούν και σκορκέδια, δημιουργούν και άλλα είδους προβλήματα. Θα συστήναμε στον κόσμο ψυχραιμία. Υπάρχουν αγαθά που αν δεν έχει κάτι σήμερα θα το έχει αύριο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να πάνε, και βέβαια στο βαθμό που γίνεται να συνεχιστεί κανονικά η ζωή. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει οι συνάδελφοί μας, ιδιαίτερα εμείς έχουμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και για τους εργαζόμενους τους αλλά και για τον κόσμο που έρχεται εκεί, να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα έτσι καθαριότητας όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην υπάρχει εξάπλωση του ιού. Τα καταστήματα τα εμπορικά θα πρέπει και ο κόσμος που έρχεται να καταλάβει, π.χ. ας πούμε την κάρτα να την περνάει στο μηχάνημα, και το ζητάμε από τους συναδέλφους να το κάνουν αυτό, να το ζητάνε στους πελάτες να την χρησιμοποιούν την κάρτα ο ιδιοκτήτης της μόνο, να μην πιάνουμε, να αποφύγουμε δηλαδή πράγματα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά στα μαγαζιά, να μπορεί και ο πελάτης αλλά και ο καταστηματάρχης ή ο εργαζόμενος να έχει πρόσβαση άμεση, δηλαδή όταν πιάνει τα χρήματα, ο πιο μεγάλος έτσι φορέας μεταφοράς ιών, και όχι μόνο τώρα του κορονοϊού, αλλά γενικότερα είναι γνωστό, είναι τα χρήματα που περνάνε σε πάρα πολλά χέρια. Θα υπάρχει να υπάρχει απολύμαση. Πρέπει τα μαγαζιά να είναι ανοιχτές οι πόρτες, παράθυρα, για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν ευνοϊκότερα. Τώρα από εκεί και πέρα ίσως χρειαστεί να κλείσουν και κάποια καταστήματα, έτσι, το επόμενο διάστημα, και πρέπει και οι συνάδελφοί μας να είναι προετοιμασμένοι. Εμείς ζητάμε, γιατί θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, ήδη στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουμε μηδενικές κρατήσεις και ό,τι κρατήσεις υπήρχαν έχουν ακυρωθεί. Φεύγουν οι άνθρωποι από τα ξενοδοχεία. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει ένας τρόπος έτσι αποζημίωσης για να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι, να μπορούν να πάρουν τους μισθούς τους και να μην απολυθούν, έτσι. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για όποιες επιχειρήσεις βρεθούν ή αναγκαστούν να κλείσουν αυτή την περίοδο.